Σας καλωσορίζουμε στην τελετή εγγενείων της Thessaly Expo 2022. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιότητος και Φαναριοφερσάλων Πανοσιολογιότατο κύριο Ιεζεκιήλ να τελέσει τον αγιασμό και να μας απευθύνει τις ευχές του. Ευλογήσον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ο Θεός των Πατέρων ημών, ο Θείον αημεθρημών, κατά της συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, των Αχράφων των γόνων φαναρίου των Προέδρων και γόνης κορώνης το κλαίος, Σεραφείμεν φημίσομεν, αθλήσας γαλαμπρός υπέρ Χριστού, θαυμάτων εκπομβρίζει δωρεάς και λυτρούτε ενωσιμάτων θωροποιών τους πίστη ανακράζοντας. Δόξα τον δεδοκό της ίσχυν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργού τη βία σου. Πασινιάματα. Και οι καίοι του αιώνα των αιώνων να μην Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα πατεύσουν. Και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Προκείμενον του Αποστόλου, πρόσχομεν, έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, σοφία, προστή του επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν, εκνοντήτε πιστός ο λόγος και περί του τον πουλωμέσαι θεία βεβαιούστε, ειν αφροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότε στο Θεό, ταύτε στην καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράζδε συζητήσεις και γενεαλογίας, χέρις και μάχας νομικάς περίστατο, εισήν χάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ηθώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως, και αμαρτάνιον αυτοκατόκριτος.
Μαν θανέτους αρδέοι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας κρύας, την αμοιώσιν άκαρπη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μαρθέων, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πρόσφομεν. Είπεν ο Κύριος τους εαυτού μαθητές, θυμίσεστε το άλλος της γης, και αν δε το άλλος μωρανθεί εν τίνει αληστήσετε, ίσου δεν ισχύει, έτοιμοι βλήθην έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Θυμίσεστε το φως του κόσμου, ουδυνάτε πόλεις κρυβήνε επάνω όλους κειμένοι, ουδέ και ουσι λίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν δίκη. Λαμψάτο το φως, πως είδωσιν ημών τα καλά, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον, ή τους ήλθον καταλύσεν, αλλά πληρώσεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ίσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ίσον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Με του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το ειδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλούσιαν την Θείαν Χάριν εν της έργης ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά το θείον αυτού φωτισμόν πράντομεν αγαθείς, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρεστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρικης. Κύριε ελέησον. Παναγίας οχράντη υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Συγχύριε, ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό ειδική με τα ποιήσας και τα βλαβερά είδατα επί Ελισσαίου, άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας
τι ακράντο σου επιφανία, αυτό και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωλ τούτο, η ενεργία και επιθυμίση του Αγίου σου Πνεύματος, και πείσον αυτό γενέστε πάσιν της αδειωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και οράτο ελεξιτήριον, ελθέτω το Πνεύμα σου το Άγιον εχμάς και κατασκήνωσον εν το είδατι τούτο, και τους φίλους των προσερχόμενων ιασάμενος, εισάγαγε πάντας ημάς εις την ουράνιόν σου βασιλείαν. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Τα σκεφάλαν σημών του Κυρίου κλείνομαι. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάξουν ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησουν πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσουν ημάς εμπληστήνη του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώστε και ραντισμού και γενέστου ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν ανατρέμπομεν συ το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογή. Κατεναντίον δωρούμενος και των σων φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Των σων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών, ταύτα όν εν το ονόματί σου κατερχόμεθα εις σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους λαχίωνας, να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,
ηγεσία του Ιεν Δόξου, προωθεί του προδρόμου και βάπτιστου Ιάν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεχθών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, των Εναγεί Πατέρων ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μήνων τη Λυκία και Σπυρίδων ω Επισκόπου Τριμηθούντο των Θαυματουργών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα τη Αυγούστη, τη Αναστηλωσά στην Ορθοδοξία, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρου Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίτη Νεοχωρίου του Θαυματουργού Πολιγού και Προστάτη ημών και πάντων των εντιαρά Μητροπολιτά αυτή διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντους των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, λοιποί πολιτιακοί και στρατιωτικοί άρχοντες του τόπου μας, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Τιμωθέου, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο Θεός να σας ενδυναμώσει για την ανάδειξη του τόπου μας. Παρακαλώ τον αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Νομού Καρδίτσας, κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Αγαπητέ φίλε Χρήστο, Υπουργέ Οικονομικών, κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά σημαντικό η προσπάθεια που εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει το Επιμελητήριο της Καρδίτσας να αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες των επιχειρήσεων του τόπου και βεβαίως να δείχνει το δρόμο, να συνεχίζεται μέσα από μια, αν θέλετε, διαφορετική διάσταση, μιας και πλέον η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα περιφερειακών εκδηλώσεων της Helex Podeth και δίνει, θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη σημασία και μια πολύ μεγάλη αξία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας εδώ και πολλά χρόνια, με όλες τις διοικήσεις που στο παρελθόν προσπαθήσαν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του νομού, νομίζω ότι έχει καταγραφεί ως ιδιαίτερα και ως πλέον σημαντικός. Και αυτό φαίνεται ότι συνεχίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάτι που νομίζω μας αναγκάζει όλους να δώσουμε τα πολλά συγχαρητήρια και τις ευχές και στη σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικό στο οποίο πρέπει να σταθεί και θέλω να αναδείξω σε αυτόν τον πολύ σύντομο μικρό μου χαιρετισμό. Το γεγονός ότι στις 18 Σεπτεμβρίου του 2020 η Καρδίτσα υπέστη μια ανίποτη καταστροφή και ήταν μια στιγμή που συνολικά η ελληνική πολιτεία, δια των φορέων της, προφανώς και δια του Επιμελητηρίου, έπρεπε να σταθεί στο πλευρό όλων των πολιτών του νομού, να φανεί ότι η πολιτεία διαθέτει τα απαραίτητα αντανακλαστικά, αλλά ταυτόχρονα και το Επιμελητήριο, σαν ένας θεσμικός φορέας, μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Και νομίζω ότι αυτό που είδαμε, κυρίες και κύριοι, σεβαστέ εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, αυτό που είδαμε να συμβαίνει στο νομό μας είναι μια πρωτόγνωρη καταγραφή. Είναι αντανακλαστικά τα οποία ποτέ δεν είχαν ουσιαστικά ξανακαταγραφεί από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των πολιτών, της κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας. Και ενώ τον αγαπητό υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό τον έχουμε κοντά μας, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, και τον έχουμε ευχαριστήσει δημόσια πολλές φορές, αυτή τη φορά μου δίνεται η ευκαιρία δημόσια να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών. Ήταν ενδεχομένως μία από τις πλέον πρώτες επικοινωνίες που είχα όταν η Καρδίτσα υπέστη την καταστροφή του Ιαννού. Και ήταν αυτός που συντόνισε τις δράσεις και το πρόγραμμα, θα έλεγα, όλων των οικονομικών ενισχύσεων στο νομό,
Με αποτέλεσμα σήμερα η Καρδίζα τουλάχιστον να αισθάνεται ότι υπάρχουν έργα τα οποία γίνονται, υπάρχουν έργα τα οποία εξελίσσονται, οι ζημιές αποκαθίστανται και βεβαίως η προοπτική της ανάπτυξης υπάρχει μπροστά μας. Αγαπητέ φίλε Χρήστο, θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά η συμβολή, η προσωπική και της κυβέρνησης ήταν καθοριστική για να αλλάξει η μοίρα και η κατεύθυνση του τόπου. Και αυτό νομίζω ότι καταγράφεται ως πλέον αισιόδοξο μήνυμα σε μια δύσκολη εποχή, ειδικά όταν η πολιτεία μπορεί να ανταποκρίνεται και να δείχνει τα αντανακλαστικά τα οποία σπάνια στο παρελθόν είχαν καταγραφεί με έναν αντίστοιχο τρόπο. Στην Καρδίζα είμαστε αισιόδοξοι. Κύριε Πρόεδρε της Χέλεξ Ποδέθ, είμαστε αισιόδοξοι πραγματικά, γιατί παρά το ότι ενδεχομένως δεν έχουμε τις δυνατότητες που έχουν κάποιοι άλλοι νομοί, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να περνάει μέσα από τις δικές μας δυνατότητες. Το αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση, το αποδεικνύει το επιμελητήριο Καρδίτσας με τη διοίκησή του, το αποδεικνύουμε όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι το μέλλον, μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος με την πανδημία, μέσα από τις δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις που μπορεί να φέρει η ενεργειακή κρίση, μπορεί να είναι πραγματικά στα δικά μας χέρια. Κλείνω με μια πολύ ευχάριστη είδηση, μιας και αφορά και τον παριστάμενο Υπουργό Οικονομικών. Σήμερα ουσιαστικά υπογράφηκε το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης που αφορά στο νέο ΣΔΙΤ δικαστικών μεγάρων που αφορούν στην κεντρική Ελλάδα, νέο δικαστικό μέγαρο με ΣΔΙΤ στη Λαμία, νέο δικαστικό μέγαρο με ΣΔΙΤ στο Βόλο και βεβαίως το κομμάτι του δικαστικού μεγάρου που απουσιάζει από την Καρδίτσα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε πολλές ευχάριστες ειδήσεις. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να ακουστούν και πολλές άλλες. Αναφέρομαι και μένω μόνο σε αυτό που αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του επιμελητηρίου και να ευχηθώ η Θέσσαλη Expo να έχει πολύ μεγάλο μέλλον, να φέρνει πραγματικά το ενδιαφέρον εδώ στην Καρδίτσα και να αναδεικνύει τη συγκεκριμένη εκδήλωση σαν ένας λόγος πραγματικού ενδιαφέροντος και ουσιαστικής προοπτικής ανάπτυξης για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΔΕΘ Χελέξπο, κύριο Αναστάσιο Τζίκα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ Οικονομικών, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Υφυπουργέ παρά τον Πρωθυπουργό, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου Καρδίτσας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωπε της στρατιωτικής διοίκησης, επασμιότατε, κύριε Γενική Γραμματής, αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ Χελέξπο. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι δική μας. Είναι του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό που ξεκινάει σήμερα αυτή η έκθεση, γιατί έχοντας την εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πούμε κάτι. Αυτές οι εκθέσεις είναι ευθύνη των τοπικών κοινωνιών. Εμείς θεωρούμε ότι σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που αυτοί οι φορείς, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, ο Δήμος Καρδίτσας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η ΔΕΘ Χελέξπο συνεργάστηκαν για να βάλουν στο χάρτη μια νέα γενική έκθεση, την σημαντικότερη, θα το αποδείξει στην πορεία του χρόνου, της Θεσσαλίας, την Θέσσαλη Expo. Εμείς είμαστε πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι από την υποστήριξη που έχουμε από την τοπική κοινωνία και από τους τοπικούς φορείς. Θεωρούμε ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια τέτοια σημαντική γενική έκθεση. Θέλω να πω ότι σε αυτή την πορεία πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πάνω από 100 εταιρείες που συμμετέχουμε. Το μοντέλο το οποίο έχουμε προσπαθούμε να καθιερώσουμε από φέτος είναι το μοντέλο της γενικής έκθεσης του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα είναι μια εμπορική έκθεση καταρχάς, θα είναι συγχρόνως και ένα φόρουμ. Ξέρετε ότι το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις για τον Ιαννό, για τις φοβερές καταστροφές του Ιαννού και για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης, έχουμε και ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα οργανώσει μαζί με τους συνδιοργανωτές μας με τις συναυλίες. Θέλουμε πραγματικά τα επόμενα χρόνια εδώ στην Καρδίτσα να χτυπάει η καρδιά της ελληνικής περιφέρειας. Γνωρίζουμε τι σημαίνει
να δουλεύεις και να δημιουργείς την περιφέρεια. Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Εμείς θα είμαστε δίπλα, θα τη βάλουμε στο χάρτη αυτή την έκθεση και θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τον χρυσό χορηγό, τη συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τους υποστηρικτές, την εταιρεία Εμφιάλωσης Θεώνη, την εταιρεία Τροφίμων 3P και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, είμαστε όλοι μια δυνατή ομάδα και νομίζω ότι ξεκινάμε μια νέα σημαντική έκθεση. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, κύριο Κωνσταντίνο Ζηγογιάννη, να έλθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη Υπουργέ Οικονομικών, αξιότιμη Υπουργέ Δικαιοσύνης, αξιότιμη Υφυπουργέ παρά τον Πρωθυπουργό, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Θυματική Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, επίτιμη Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί φίλοι Πρόεδρε των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κύριε επίτιμη Διευθυντά του Επιμελητηρίου, ο οποίος σήμερα μας πήρε τηλέφωνο, είπε ότι βρίσκεται εδώ, αλλά δεν μπορεί να έχει φυσική παρουσία. Κύριε Προδικητά της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας, εκπρόσωποι αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων, συνάδελφοι επιχειρηματίες. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στη Θέσσαλη Expo. Το γεγονός ότι στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας είναι, αποτελεί μια καταρχήν νίκη του επιχειρηματικού κόσμου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες σε αυτές τις δύσκολες αντίξωες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην επιχειρηματικότητα, 100 εκθέτες και πλέον είναι εδώ σήμερα και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε αυτή την έκθεση. Ένα μικρό δείγμα της μικρομεσαίας επιχείρησης, αυτό που θα δείτε απόψε, είναι εκπρόσωποι επιχειρηματιών που αντιστέκονται, που συνεισφέρουν ακόμα και πάνω από τις δυνάμεις τους για να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος. Η έκθεση αυτή έχει κάνει πολύ δρόμο. Λειτουργήσε για πρώτη φορά το 2001, αξιοποιώντας την περιοχή των καπνοφωτικών, που ως τότε ήταν εντελώς ανεκμετάλλευτες. Από την πρώτη στιγμή η έκθεση αγκαλιάστηκε από τους επιχειρηματίες, όχι μόνο της Καρδίτσας, αλλά όλη της Κεντρικής Ελλάδας. Το επιμελητήριο με την έκθεση αυτή δίνει το βήμα στο βιοτέχνη, στον έμπορα, του επιτρέπει να παρουσιάσει και να επικοινωνήσει τα προϊόντα του με τον καταναλωτή, του ανοίγει νέους δρόμους, νέες αγορές. Πολλές τοπικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν να εκθέτουν τα προϊόντα τους και τη δουλειά τους σε αυτή την έκθεση. Σήμερα αυτά τα προϊόντα βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Μετά από μια αναγκαστική παύση, οι επιχειρηματίες της Καρδίτσας είναι πάλι εδώ για να προβάλλουν τη δουλειά τους. Σήμερα η έκθεση αυτή ξανασυστήνεται με νέο προφίλ, με ανανεωμένη σύγχρονη μορφή, επιδιώκει να βοηθήσει τις πραγματικά αξιόλογες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματά τους με το καταναλωτικό κενό και όχι μόνο. Ελπίζουμε ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια και η Θέσσαλη Expo να παράξει το αποτέλεσμα που προσδοκούμε όλοι μας. Τα τελευταία 2 χρόνια περάσαμε πολλά. Ιανός, πανδημία, συρρήκνωσαν τον εισόδημα των επιχειρηματιών, συναδέλφων και η αύξηση του κόστους της ενέργειας έφεραν πολλές επιχειρήσεις σε απελπισία. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον Ιανό, οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στον Υπουργό Οικονομίας και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, που εφάρμοσαν τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Υπήρξαν και οι 2 αποτελεσματικοί στο θέμα της αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές και επιχειρήσεις. Φυσικά πίσω από την πολιτική βούληση υπάρχει πάντα μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται άγωνα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παραγόντες και της περιφέρειας και του Υπουργείου για όλη αυτή τη δουλειά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στο αγαπητό κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολύ πλάτη για την Καρδίτσα μαζί με όλους τους φορείς. Νομίζω ότι το έργο έχει φανεί. Λοιπόν, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ένα τιτάνιο έργο. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί είναι πάνω από 1.700. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εκκρεμότητες.
οι οποίες ευελπιστώ, κύριε Υπουργέ, στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα να τις τελειώσουμε και αυτές για να πούμε ότι τελειώσαμε. Εμείς ως διοίκηση του Επιμελητηρίου στεκόμαστε αλλογοί στην προσπάθεια του επιχειρηματία, στον καθημερινό αγώνα να επιζήσει, να παράξει, να πληρώσει τις οφειλές του. Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύση στην ανεργία, που δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους νέους, που ανοίγει ένα παράθυρο στο αδιέξοδο που ταλανίζει τους νέους ανθρώπους. Θέλουμε τους νέους να μείνουν στον τόπο μας. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι νέοι αυτοί να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Πιστεύουμε και στηρίζουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε απόφαση του ΔΣ και επιδοτούμε πλήθος μεταπιτικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι επιχειρηματίες μας τολμούν, καινοτομούν, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Πρέπει να επενδύσουμε στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής τους, να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα, να δημιουργήσουμε το κλίμα και τους μηχανισμούς πρόθεσης σε όλα τα στάδια και την τελική πώληση του προϊόντος. Αυτή είναι η δουλειά του Επιμελητηρίου και αυτή τη δουλειά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Στα πλαίσια των προσπαθειών μας και μετά από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, καταβάλουμε προσπάθεια για την τακτοποίηση του ΣΧΟΑΠ του Δήμου Κάμπου, του νομού Καρδίτσας, που εκεί υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω του ΣΧΟΑΠ. Εγκλωβισμένοι μέσα στις ίδιες ιδιοκτησίες τους, νιώθουν δεκάδες επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εντός των ορίων των πρώην Δήμου Κάμπου εξαιτίας του σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων. Σχεδόν 200 επιχειρήσεις της περιοχής εξαιτίας του ΣΧΟΑΠ βρίσκονται με τα χέρια δεμένα. Δεν μπορούν να επενδύσουν, δεν μπορούν να προσθέσουν κωδικούς, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Οι επιχειρηματίες αυτοί με μπροστάρι το επιμελητήριο και συμπαραστάτη στην περιφέρεια και το Δήμο έχουν αρχίσει διαδικασίες για την αλλαγή των χρήσεων γης, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν όπως επιθυμούν τις ιδιοκτησίες τους. Ο φορέας τουρισμού έγινε αποδεκτός με ενθουσιασμό από όλους τους φορείς. Έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτό το θεσμό και ελπίζουμε σύντομα να αρχίσει να παράγει έργο. Πιστεύουμε στη συλλογικότητα, επειδή εκεί κρύβεται η δύναμη της διεκδίκησης και της ευόδοσης των ετοιμάτων. Είμαστε εδώ, όπως και στο παρελθόν, έτοιμοι να συνεργαστούμε με κάθε αρμόδιο φορέα για να δώσουμε λύσεις βιώσιμες στα προβλήματα που υπάρχουν στον νομό, καθώς και σε αυτά που θα ανακύψουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα επιμελητήρια είναι σύμβουλοι του κράτους στα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε. Είμαστε πάντα δίπλα να συμβουλέψουμε με τις γνώσεις που έχουμε και η Κεντρική Ένωση και τα τοπικά επιμελητήρια. Ο νομός μας είναι ο μοναδικός νομός με τρεις λίμνες. Πιστεύουμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, ο οποίος διαθέτει καταλήμματα υψηλών προδιαγραφών δυνατότητες ελλακτικών μορφών τουρισμού και γαστρονομική παράδοση. Η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού τουριστικού πακέτου είναι εμφανής. Με τις δικές μας προτάσεις είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την περιοχή μας με τις ομορφιές της σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους συνέβαλαν και φέτος στη διοργάνωση της έκθεσης. Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο Καρδίτσας, τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή της Έκθεσης, την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας, την Περιοριστική Υπηρεσία, τη Χελέξπο, τους συνεργάτες μου στο Επιμελητήριο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ξεχωριστές ευχαριστίες στους χορηγούς μας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων, τη Θεόνη και την 3P. Από καρδιάς να ευχαριστήσω τους εκθέτες που μας εμπιστεύτηκαν και εύχομαι όλοι να έχουν καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον βουλευτή Καρδίτσας, κύριο Γεώργιο Κοτσό, να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, εξ ονόματός σας να καλωσορίσω όλες και όλους τους παρευρισκόμενους στη σημερινή γιορτή της επιχειρηματικότητας, στη σημερινή γιορτή της δημιουργίας. Είχαμε συνηθίσει αυτή η έκθεση να λέγεται εμποροβιοτεχνική. Γίνεται το επόμενο βήμα, αγαπητέ Πρόεδρε, και θερμά συγχαρητήρια τόσο σε σένα όσο και στη διοίκηση, αλλά και σε όλες τις διοικήσεις των επιμελητηρίων. Πάμε πλέον σε περιφερειακό επίπεδο, Θέσσαλη Expo. Αποδεικνύουμε για μία ακόμη φορά ότι η Θεσσαλία διακατέχεται από περιφερειακή συνείδηση, κύριε Περιφερειάρχη, και αυτό είναι μια κατάκτηση όχι μόνο της περιφέρειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά του συνόλου των ανθρώπων της περιφέρειας Θεσσαλίας, και δίνεται έτσι η ευκαιρία
στην επιχειρηματικότητα, να ανοίξει τους ορίζοντές της, να ανοίξει τα φτερά της και κυρίως να χρησιμοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία της ΔΕΘΑΞ Χελέξπο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε και εσείς σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία σας θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα για τις τοπικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να κερδίσουν σημαντικές αγορές και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι η πολιτεία στάθηκε δίπλα στην επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στην περίπτωση του Ιαννού, όπου πραγματικά μέσα από ένα ταχύτατο πρόγραμμα, πιλωτικό πρόγραμμα απεκατέστησε ζημιές, επούλουσε πληγές, έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σταθούν ξανά όρθιες. Πάνω από ένα δις 200 έχει πέσει στην καρδίτσα, είτε σε επίπεδο ενίσχυσης των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, των αγροτικών περιοχών, αλλά εντάχθηκαν και δύο σημαντικότατα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 500 εκατομμύρια που αφορούν την ατμομηχανή ανάπτυξης της καρδίτσας, που είναι ο αγροτικός τομέας, όπως είναι τα κλειστά δίκτυα του Ταυρόπου, αλλά και το κλειστό δίκτυο Υπέρειας Ορφανών, με 500 περίπου εκατομμύρια προϋπολογισμό αυτά τα δύο έργα. Να σημειώσω λοιπόν ότι η πολιτεία, πέρα από τον Ιαννό, στάθηκε κοντά στις επιχειρήσεις και στο επίπεδο της πανδημίας που δοκιμάστηκαν. Πάνω από 42 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνησε η πολιτεία προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να παραμείνουν όρθιες. Στέκεται και τώρα δίπλα στην επιχειρηματικότητα στο επίπεδο της ενεργειακής κρίσης. Πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής για να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να είμαστε δίπλα στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας για να ανταπεξέλθουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε αυτή την εισαγόμενη αλλά σοβαρή ενεργειακή κρίση που τίνει να γίνει και οικονομική κρίση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο που επιβάλλεται η συνέργεια και η συνεργατικότητα όλων μας να αποτελέσει το φάρο και για τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως για τους αγρότες μας. Και οφείλω εδώ να σημειώσω ότι ως Καρδιτσιώτης νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος που ένα συνεργατικό σχήμα όπως είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας πρωτοπορεί, δίνοντας αξία, ουσία και σημασία στο συνεργατισμό, και είναι φάρος για το πώς πρέπει να πορεθούν και οι επιχειρήσεις μας, αλλά κυρίως οι αγρότες μας. Καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη. Είμαι βέβαιος ότι με τη στήριξη της πολιτείας θα τα καταφέρουμε ως Καρδίτσα να κάνουμε το άλμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τη βουλευτή νομού Καρδίτσας, κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κύριε Υφυπουργέ παρά το Πρωθυπουργό, κύριε Περιφερειάρχα, σεβαστέ Πατέρα της Εκκλησίας, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΘ Χελέξπο, φίλοι που βρίσκεστε εδώ σήμερα από άλλα μέρη, σας καλωσορίζω στο νομό μας, αγαπητοί φίλοι της αυτοδιοίκησης. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την Καρδίτσα και για τη Θεσσαλία. Και είναι μεγάλη μέρα διότι αυτή η έκθεση που για μας ήταν πάντα μιας κομβικής σημασίας εδώ για τον τόπο μας, από τώρα και στο εξής γίνεται και πολύ τοπική και πολύ κλαδική. Και πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και έχουμε όλα τα εχέγγυα. Και κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, δεν χτυπάει εδώ η καρδιά. Εδώ είναι η καρδιά της Ελλάδος. Εξού και το Καρδίτσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πάρα πολλά εχέγγυα και πιστεύω ότι η έκθεση μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο να αναπτυχθούμε και σαν τόπος και σαν Θεσσαλία. Και φέτος εδώ σε αυτή την έκθεση τιμούμε τις σποράδες, κύριε Περιφερειάρχα, αν δεν κάνω λάθος, τα νησιά που τα έχουμε ως κορονίδα εδώ στη Θεσσαλία, μιας και η θάλασσα είναι μακριά από μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι πριν συγχαρώ όλους τους υπόλοιπους και πριν ευχαριστήσω και τους υπουργούς αλλά και την κυβέρνηση για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που έγινε όταν η Καρδίτσα καταστράφηκε, γιατί πραγματικά καταστράφηκε σε μια βραδιά με τον Ιαννό, πρώτα απ' όλους θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες του νομού μας, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα χρόνια της πανδημίας που άντεξαν, είναι και τα προηγούμενα 10. Και παρόλα αυτά άντεξαν, επέμεναν, στάθηκαν όρθια,
όρθιοι μέχρι τώρα, που τώρα βρήκε, υπάρχει, ναι, ούριος άνεμος, ούριος από πλευράς κεντρικής εξουσίας. Τα εργαλεία τα οποία αξιοποιεί στο έπακρο η κυβέρνηση είναι εδώ και φαίνονται. Και εκτός αυτού υπάρχει και ένα πιστεύω. Εμείς πιστεύουμε στην επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνησή μας πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γι' αυτό και έχει κάνει όλες τις κινήσεις αυτές που χρειάζεται μέχρι σήμερα για να τη στηρίξει. Και θα τη στηρίξει και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλία, μεγάλη μέρα για την Καρδίτσα. Αφού μετά από 12 χρόνια είμαστε ακόμη όρθιοι, μη φοβάστε τίποτα. Πιστεύω ότι η αισιοδοξία, άλλωστε είναι και νόμος της οικονομίας, κανόνας της οικονομίας, κύριε Υπουργέ, ότι η αισιοδοξία είναι το 50% της οικονομίας, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι, και τόσο οι συνέργειες που γίνανε με τον Ιαννό, όσο και με όλες τις υπόλοιπες κρίσεις, απέδειξαν ότι τι χρειάζεται από όλους, από θεσμούς, από φορείς, από επιχειρηματίες, από τοπική αυτοδιοίκηση, από τους πάντες, χρειάζεται σύπνοια, διάλογος, ενότητα, εξωστρέφεια και, όπως είπα, αισιοδοξία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλωσορίζω και τους εκθέτες μας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ξέχασα το όνομα. Κύριο Γιαγιάκο Βασίλη. Κύριε Πρόεδρε. Πανσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αφυπουργέ, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι φορέων και παραγωγικών τάξεων, είναι σήμερα μια μέρα γιορτής για την επιχειρηματικότητα. Θέλω όμως πρώτα να μεταφέρω τις θερμές ευχές του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης του κ. Μασούτη, ο οποίος εύχεται να έχει πολύ καλή πορεία αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι, βέβαια, η έκθεση στην Καρδίτσα είναι θεσμός, αλλά σήμερα ξεκινάει κάτι καινούριο, η Θεσσαλία Expo, άρα ξεκινάει μια καινούργια μέρα για αυτή την έκθεση, και είναι από κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι ξεκινάει με τη συνεργασία όλων της Περιφέρειας, του Δήμου και και του Προέδρου που είναι εδώ, της ΔΕΘ Χελέξπορ. Άρα γι' αυτό είναι αισιόδοξο, πολύ αισιόδοξο, γιατί όταν υπάρχουν συνεργασίες υπάρχουν και καλές πορείες. Έτσι θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τον φίλο τον Κώστα τον Ζηγογιάννη, τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, τα στελέχη του Επιμελητηρίου για την προσπάθεια αυτή, και εύχομαι αυτή η έκθεση να έχει όντως μια πολύ καλή πορεία, να γίνει μια έκθεση που θα αγκαλιάσει όλη τη Θεσσαλία, να γίνει μια έκθεση που όντως θα ωφελήσει την Καρδίτσα αλλά και όλη τη Θεσσαλία. Και αυτό που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι σήμερα υπάρχει και ένα άλλο γεγονός, ότι περάσαμε μια πανδημία που οι εκθέσεις γινόταν μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, άρα οι εκθέσεις οι οποίες είναι διαζώσεις είναι τελείως διαφορετικό, δεν μπορούν να αντικατασταθούν, γιατί υπάρχει η ανθρώπινη επαφή, υπάρχουν, ο επισκέπτης μπορεί να δει τα προϊόντα, μπορεί να τα επεξεργαστεί, μπορεί, και λέμε πούμε, στις πουλήσεις, ότι το σημαντικότερο σε μια πώληση είναι η γλώσσα του σώματος. Άρα αυτό δεν υπήρχε μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σήμερα όμως ξεκινάει μια πορεία, και αυτές οι εκθέσεις, αυτό που θα ήθελα να πω, είναι ότι βοηθάνε περισσότερο για αυτούς που έχουν ανάγκη, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα έρχονται εδώ να εκθέσουν τα προϊόντα τους, τα οποία μοχθούν, να τα παράγουν, και έχουν τη χαρά σήμερα να τα δείξουν
στους επισκέπτες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η δουλειά του επιμελητηρίου, η δουλειά όλης της τοπικής κοινωνίας να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί είναι η καρδιά της αγοράς, η καρδιά της οικονομίας. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς έτσι να έχει μια πολύ καλή πορεία. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Πρόεδρε, θα είναι κοντά σας, όπως ήταν και τώρα και θα είναι πάντα κοντά, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας, κύριο Βασίλειο Τσιάκο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Βουλευτά, κυρία Βουλευτή, Σεβαστά Πατέρα της Εκκλησίας, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην Καρδίτσα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος της παραγωγής, της Ελλάδος της ανάπτυξης, της Ελλάδος που προσπαθεί να σηματοδοτήσει την εξωστρέφεια, την πίστη, την ελπίδα ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν, ξανά στην περιοχή μας το πιο σημαντικό οικονομικό γεγονός. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι και να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι. Και μάλιστα φέτος, με τη στήριξη της Χελέξπο, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε γι' αυτό και ευχόμαστε να γίνει θεσμός και τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Ακούστηκε από τους προηγούμενους ότι πριν 2 χρόνια είχαμε τον Ιαννό. Να πω λοιπόν ότι, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια είχε καταστραφεί στην περιοχή μας η τοπική οικονομία ολοσχερός, η κτηνοτροφία ολοσχερός, η αγροτική οικονομία ολοσχερός. Και με προσπάθειες συντονισμένες, αντανακλαστικά που δεν είχαν ποτέ φανεί στο παρελθόν, οφείλουμε να τα λέμε αυτά, σήμερα η εικόνα η οποία αντικρίζουμε είναι εντελώς διαφορετική. Και πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ και στον Υπουργό των Οικονομικών και στον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος έκανε δεύτερο σπίτι του την περιοχή μας και πραγματικά λύθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ όμως θέλω να κλείσω με το Δήμο. Εμείς ως Δήμος στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, γιατί πιστεύουμε ότι μια περιοχή η οποία θέλει να σταθεί στα πόδια της, θα πρέπει οι επιχειρηματίες να έχουν το Δήμο αρρωγό και συμπαραστάτη και όχι τιμωρό. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, σε συνεργασία πάντα με το επιμελητήριο, μειώσαμε τα δημοτικά τέλη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επαναφέροντας το δίκαιο αίτημα του επιμελητηρίου από την πρώτη στιγμή, και προσπαθήσαμε σε στενή συνεργασία να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και το επιχειρήν. Κλείνω κρατώντας ένα, θα έλεγα, τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την εκδήλωση και από αυτή την έκθεση. Ότι όταν μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε της Συνεταιριστικής Τράπεζας, πραγματικά μπορούμε να σηματοδοτήσουμε και την ελπίδα, την αισιοδοξία ότι μπορούμε να μείνουμε στις περιοχές μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μεγαλουργήσουν εδώ και επιτέλους η περιοχή μας να εξηματοδοτήσει και την εξωστρέφεια που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Να είστε καλά, είμαι σίγουρος ότι η έκθεση θα έχει απόλυτη επιτυχία και θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Παρακαλούμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κύριο Κωνσταντίνο Αγοραστό, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τώρα θυμήθηκε το σύντομο. Καλησπέρα σας. Ξέρει τι λέει. Καλησπέρα σας. Όποιος έχει να πει μιλάει. Πανωσυρογιώτατε. Αγαπητέ Υπουργέ των Οικονομικών, φίλε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, αγαπητέ Υπουργέ παρά τον Πρωθυπουργό, Ασημίνα, Γιώργο, Πρόεδρε, να πω πρώτα τους άλλους, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, του στρατού, της αεροπορίας, της αστυνομίας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, των συλλόγων, φίλοι στην αυτοδιοίκηση, Δήμαρχε Καρδίτσας,
των πολιτιστικών συλλόγων, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκθέτες, ευχαριστούμε για την δυναμικό το παρόν και είναι ουσιαστικό το παρόν. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου και Πρόεδρε της Συνεταιριστικής, θα έλεγα μετά, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Για τη συνεργασία αυτή μας δίνει οξυγόνο ελπίδας, αλλά και δύναμη. Ευχαριστούμε που συγχρονιστήκατε με την εποχή. Ευχαριστούμε που ανοίγετε την έκθεση, τη συγχρονίζετε και δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική και είναι και ανθρώπινη. Αγαπητέ Πρόεδρε της Συνεταιριστικής Τράπεζας, μπράβο, διότι στηρίζετε την έκθεση, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, στηρίζει τους πελάτες σας. Και αυτό είναι η ξυπνάδα. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κύριε Πρόεδρε της Χελέξπο, non omnia possumus omnes. Το εξηγήσω. Όλοι δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε τους καλύτερους. Και επιλέξαμε τον καλύτερο για, για αυτό το άνοιγμα. Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και θα πάμε με αυτούς που ξέρουν. Δεν θα κάνουμε πειράματα, οπότε έγιναν πειράματα είτε στην κοινωνία είτε στην πολιτική. Γύρισαν μπούμεραγκ. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κρίσης. Και είναι πολύ κρίση. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσο πολύπλοκη κρίση. Πόλεμος, ποιος μιλούσε για πόλεμο στην Ευρώπη, όλοι ήταν εφησυχασμένοι, όλοι ήταν ήσυχοι. Το ειρήνη που λέγαμε κάθε πρωτοχρονιά θεωρούταν πολυτέλεια και συνήθεια. Κρίση ενεργειακή, κρίση πληθωρισμού, κρίση εξαιτίας του COVID και των συνεπειών, η οποία κινδύνευσε να γίνει και η κρίση κοινωνική με ανεξέλεκτες διαστάσεις και τοξική, γιατί κάποιοι επενδύαν και στην τοξικότητα. Τα 10 χρόνια που ζούμε από εδώ και πέρα θα έχουμε περισσότερες αλλαγές από όσες είχαμε τα τελευταία 100 χρόνια στον πλανήτη. Βαδίζουμε σε ένα μετασχηματισμό της οικονομίας και συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Το μετασχηματισμό τον έχετε αντιληφθεί και τον έχει αντιληφθεί ανθρώπινα και κοινωνικά και γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό που μέχρι σήμερα ήταν άβολο, με τις κρίσεις. Θα έχουμε πολλές επανωτές κρίσεις, είτε είναι κλιματικές κρίσεις όπως είχαμε στον Ιαννό, αλλά θα έχουμε και άλλες κρίσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτάρκεια σε ενέργεια, επάρκεια σε νερό, επάρκεια σε τρόφιμα και να είμαστε και στρατιωτικά ισχυροί. Σε αυτό το τετράπτυχο κινούμαστε σε συνεργασία μαζί. Και σε αυτό το τετράπτυχο πηγαίνουμε με τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουν την οικονομία και την κοινωνία του αύριο, που πιστεύουν στη βιωσιμότητα. Κάθε μας κίνηση, κάθε μας έργο κρύβει μέσα βιωσιμότητα. Γι' αυτό άλλωστε και η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη σε όλη την Ελλάδα, έχει αξιολογηθεί, έχει μετρηθεί, που μπόρεσε και κατάφερε να εκπληρώσει τους βιώσιμους στόχους του ΟΗΕ, τους 17 βιώσιμους στόχους. Δύσκολη εποχή, χρειαζόμαστε αυτοέλεγχο και ψυχραιμία. Γι' αυτό ευχαριστώ όλες τις καρδιτσιώτες και τους καρδιτσιώτες. Στον Ιαννό δείξαν, υπήρχε πρώτα ένας ευνηδιασμός τις πρώτες μέρες, αλλά μετά δείξαν αυτοέλεγχο,
ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και κλείσαν και τα αυτιά σε σιρήνες που επενδύαν στην καταστροφή. Χρειαζόμαστε όμως και στοικότητα, δηλαδή να κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορέσαμε και κάναμε 1008 έργα στην περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε συνεργασία με τους φορείς, σε συνεργασία με τους δήμους και με το Δήμο Καρδίτσας, συνεργασία με τους βουλευτές και με την κυβέρνηση. Και σε αυτά δεν συνυπολογίζω, δεν μετράω τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση για την μη επιστρεπτέα. Επιστρεπτέα λέγεται, κακώς την ονομάσαν επιστρεπτέα, γιατί στην ουσία μη επιστρεπτέα είναι. Και την προκαταβολή παντού και μάλιστα στην Καρδίτσα επιπλέον χωρίς όρια λόγω του Ιαννού, τις ρυθμίσεις που κάνατε, αλλά και τις ενισχύσεις που δόθηκαν είτε στην ΓΕΚ Τέρνα που προχωράει και έχει κάνει μεγάλο έργο, 240 εκατομμύρια, είτε στους Δήμους και αλλού. Εδώ δεν είμαστε μόνοι. Εμείς είμαστε μια ομάδα. Όλοι μας είμαστε μια ισχυρή ομάδα η οποία ξέρει, παλεύει, αγωνίζεται, δεν σηκώνει, δεν παραδόθηκε ποτέ, ούτε στα δύσκολα παραδόθηκε, είναι πάντα στα δύσκολα μπροστά, ενωμένοι, δημιουργούμε και πετυχαίνουμε. Και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται παντού. Και επειδή ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις, να πεις κάτι, να το κάνεις, θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά έσπασε ο φαύλος κύκλος του δουλοκτητικού κράτους εδώ στην Καρδίτσα με τον Ιαννό. Μέχρι σήμερα τι γινόταν, μέχρι τον Ιαννό τι γινόταν. Ερχόταν, έπεφταν όλα τα φώτα της δημοσιότητας, τα φώτα της δημοσιότητας, ερχόταν οι πρωθυπουργοί, ερχόταν οι υπουργοί, λέγανε ωραία, το είδαμε, κάνανε αυτοψία, είχαν εικόνα και ήχο της πραγματικής εκείνης στιγμής εικόνα, λέγανε διάφορα και φεύγανε. Και περιμέναν οι άνθρωποι μετά από 3 χρόνια, 4, 5 να πάρουν, ξέρετε πολύ καλά, τις αποζημιώσεις. Περιμέναν να γίνουν τα έργα, το θυμόμαστε πολύ καλά από το 1994. Δεν είχε γίνει μία μικρότερης έκτασης ζημιά εδώ. Τι έγινε? Δεν έγινε κάτι. Όμως αυτή τη φορά το κράτος ήταν εδώ, η κυβέρνηση ήταν εδώ, ο Μητσοτάκης ήταν εδώ την ώρα που ο κόσμος το χρειαζόταν. Και για πρώτη φορά έσπασε το δουλοκτητικό κράτος. Γιατί πήγε γρήγορα, γιατί πήγε με ευηλεξία, γιατί πήγε καλύπτοντας και πράγματα τα οποία δεν καλυπτόταν, γιατί αύξησε τις αποζημιώσεις, το ποσοστό των αποζημιώσεων και γιατί αύξησε και την κάλυψη των ζημιών. Για πρώτη φορά αγροτικά μηχανήματα, αγροτικά εργαλεία, αγροτικά προϊόντα, αγαθά, αποθήκες, αυτοκίνητα. Για πρώτη φορά έγκυο κεφάλαιο, δηλαδή που χάλασε το χωράφι. Για πρώτη φορά προκαταβολή άμεση για τη χαμένη σοδιά. Και για πρώτη φορά έργα μεγάλα. 3 είναι τα μεγάλα έργα, Γιώργο. Είναι και το φράγμα στη Σκοπιά, από το οποίο θα ποτιστούν ένα μέρος μεγάλο της Καρδίτσας, στον ΕΝΙΠΕΑ. Είναι και το φράγμα ΣΔΙΤ και μπράβο στο Θανάση, μπράβο από τους ΤΟΕΒ που αξίζουν, ελάχιστος που αξίζουν και είναι μπροστά και μπράβο του. Σήμερα βγήκε στον αέρα η προκήρυξη, δεν είναι λόγια, και αυτό προήρθε από τον Ιαννό, είναι αποτέλεσμα του Ιαννού. Ήρθε ο Μητσοτάκης και είπε το κάνω και το έκανε. Και υπέρια ορφανά, εκεί που ήταν να γίνει ένα μικρό έργο, έγινε μεγάλο. Ναι, έγινε με ΣΔΙΤ. Γιατί έγινε με ΣΔΙΤ? Γιατί αν δεν γινόταν με ΣΔΙΤ, δεν γινόταν ποτέ αυτά τα μεγάλα έργα. Γιατί δεν θα γινόταν ποτέ? Γιατί τόσα χρόνια έχουμε δει το έργο κατ' επανάληψη και ζούμε στο ίδιο έργο θεατές. Μελέτη στη μελέτη και ποτέ δεν ολοκληρώταν η μελέτη. Και το φράγμα, αγαπητέ Χρήστο, το φράγμα η Σκοπιά είναι και για το Δομοκό. Και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί στα ΣΔΙΤ τα γνωρίζεις. Και πραγματικά
Εδώ ήταν ένα, το ξέρει ο Υπουργός, γιατί συνεργαστήκαμε, ένα παλιό κτίριο, διατηρηταίο, αρχιτεκτονικής αξίας, τα δικαστήρια. Συνεργαστήκαμε και μας εμπιστεύτηκε ο Υπουργός. Και ευχαριστώ. Και άμεσα βγάζουμε την δημοπράτηση της ενεργειακής αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού. Μας εμπιστεύτηκε το Υπουργείο. Και μας κρίνει την αδατοδότηση και τη μελέτη που την κάναμε σε χρόνο ρεκόρ και δημοπρατείται άμεσα και μαζί με το ΣΔΙΤ ολοκληρώνεται. Η καρδίτσα αλλάζει και άλλαξε. Και σας λέω, Δέλτα Παλαμάς, Δέλτα Καρδίτσα, περιφερειακός Καρδίτσας που θα είναι η πρώτη πόλη στην Θεσσαλία που θα έχει περιφερειακό δρόμο. Παλαιοφάρσαλα Καρδίτσα ο σιδηρόδρομος. Ο δρόμος μπροστά που ήταν μια αρχιτεκτονική ρήπανση και επικίνδυνος που δεν ήταν για την πόλη της Καρδίτσας μπροστά στο ΝΟΣΕ. Βρήκαμε προβλήματα, αντιδράσεις με τις απαλλοτριώσεις. Πήγαμε στα δικαστήρια, δικαιωθήκαμε. Καθυστερήσαμε 2,5 χρόνια, σήμερα θα ήταν ωραίος ο δρόμος Δέλτα Καρδίτσα και δεν περπατούσαν που έβλεπα τις κυρίες να περπατούν μέσα στις λάσπες και στα χώματα για να έρθουν μέχρι την Καρδίτσα. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνει. Και για την επιχειρηματικότητα εργαστήκαμε. Τα τελευταία χρόνια 713 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα, τα οποία οδηγούν σε έργα 1,5 δισεκατομμυρίου. Ανάσα 1 και ανάσα 2, δηλαδή ενισχύσεις 53,5 εκατομμυρίων, 8.000 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα επενδύου επανεπενδύου με επιδοτήσεις έως 70%, 583 επιχειρήσεις, 120 εκατομμύρια. Και επιπλέον όλες οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο Leader με 54 εκατομμύρια ευρώ. 47 εκατομμύρια για την ενίσχυση των εργαζομένων που βγήκανε σε αναστολή λειτουργίας. 17,7 εκατομμύρια για την ίδρυση επιπλέον τουριστικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 10 εκατομμύρια για το ΤΕΠΗΧ. 617 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο της Θεσσαλίας με 250 εκατομμύρια επιδοτήσεις που οδηγούν σε έργα 630 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας 177,5 εκατομμύρια στη Θεσσαλία. 65 εκατομμύρια για τα σχέδια βελτίωσης, 34,5 εκατομμύρια για τους νέους γεωργούς, 1.820 νέοι γεωργοί, 57,5 εκατομμύρια για το καινούριο πρόγραμμα νέοι γεωργοί, με ενίσχυση έως 40.000, 1.560. 8,2 εκατομμύρια για επενδύσεις πάνω από 600.000 ευρώ για τη μεταποίηση και την εμπορία, 5,2 εκατομμύρια ευρώ για ενισχύσεις εκκίνησης των επιχειρήσεων και 7,3 εκατομμύρια ευρώ για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αλλά, αγαπητή κυρία Βουλευτίνα, είναι κοντά η θάλασσα γιατί οι δρόμοι που έχουμε είναι καλύτεροι σε όλη την Ελλάδα και μπορείς να πας με ασφάλεια, γρήγορα και χάρη σε όλους μας. Εδώ είμαστε μια ομάδα όλοι, κανείς δεν είναι μόνος του. Δρόμοι παντού, δρόμοι ανάπτυξης, δρόμοι χωρίς διόδια και μεγάλη αυτοκινητόδρομο όπως είναι ο Ε65. Αλλά ταυτόχρονα σήμερα, εδώ στην Καρδίτσα, οι τεχνικές επιχειρήσεις έχουν το μεγαλύτερο έργο, τα περισσότερα έργα, τα πιο πολλά έργα που είχαν ποτέ από την ίδρυσή τους. Με σίγουρη χρηματοδότηση, με σίγουρη διαδικασία εκτέλεσης. Έργα παντού, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Το μεγαλύτερο και καλύτερο αθλητικό κλειστό γυμναστήριο έγινε εδώ στην Καρδίτσα σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με σύγχρονο γυμναστήριο κλειστό, αλλά και με έμφαση στον αγροτικό τομέα, στον τουριστικό, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, αλλά στον πολιτισμό χάρη στις πολιτιστικές ομάδες, γιατί εδώ γίνεται κάτι ξεχωριστό. Καραγκούνα, θεατρικά δρόμενα, λίμνης, τις λίμνες και διάφορα άλλα που αλλάζουν, είναι μοναδικά και αλλάζουν την εικόνα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας όλους.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και κύριε Υπουργέ για τη μεγάλη βοήθεια και τη στήριξη. Γιατί ήσασταν πάντα εκεί όταν χρειαζόμασταν. Με τον Χρήστο είμαστε συνέχεια μαζί και αν δεν μιλήσουμε πολλές φορές την ημέρα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και τους βουλευτές μας για τη μεγάλη στήριξη και βοήθεια. Αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε όλους εσάς. Προσπαθούμε να ανταποδώσουμε την αγάπη σας, τη στήριξή σας, την εμπιστοσύνη σας με έργα και πράξεις. Εμείς, για μας μιλάνε τα έργα. Εμείς μιλάμε με έργα όταν οι άλλοι μιλάνε για έργα. Και ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Και εμείς το κάνουμε με αγάπη προς όλους, γιατί έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση στις μελλοντικές γενιές που έρχονται. Έχουμε υποχρέωση στα νέα παιδιά που είναι το οξυγόνο ζωής και φορείς νέων ιδεών. Έχουμε υποχρέωση στους νέους ανθρώπους και θα είμαστε πάντα κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον αξιότιμο Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα να εγκαινιάσει την Θέσσαλη Expo 2022. Εννοείται και πρώτα να έρθει στο βήμα. Σεβαστέ Άγιε Πατέρα, αγαπητέ φίλε στην κυβέρνηση, Υπουργέ Δικαιοσύνης Κώστα, αγαπητέ φίλε και συνεργάτη επί χρόνια Χρήστο, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να εγκαινιάσω μια εξαιρετική έκθεση που είναι θεσμός. Θεσμός στην περιοχή και που αναδεικνύει την δυναμική της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία. Αλλά θέλω πάνω απ' όλα να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ γιατί αυτόν τον θεσμό τον αναβιώσατε. Και τον αναβιώσατε με εξαιρετική επιτυχία. Θέλω να σας συγχαρώ γιατί βρήκατε και συνεργάζεστε πράγματι με τους καλύτερους, με την Δέθηκε Λέξπο. Και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την διοίκησή της για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς για τα καταπληκτικά αποτελέσματά της, όχι μόνο πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ο βασικός λόγος που είμαι μαζί σας σήμερα είναι για να λογοδοτήσω. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να λογοδοτεί πρώτα απ' όλα στην επιχειρηματικότητα. Φίλες και φίλοι, πριν τις εκλογές του 2019, όταν με τους αγαπητούς συναδέλφους βρεθήκαμε και στην Καρδίτσα, το ζητούμενο από την επιχειρηματικότητα ήταν ένα. Μειώστε τους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε όλο αυτό που επιβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω σήμερα εκ του αποτελέσματος συλλογικά και συνεκτικά είμαστε συνεπείς σε αυτά που είχαμε δεσμευτεί. Μειώσαμε φόρους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και επειδή μιλάμε για τις επιχειρήσεις, με μόνιμο τρόπο τη φορολόγησή τους από το 29% στο 22%, την προκαταβολή από το 100% στο 80% και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%, τις ασφαλιστικές φορές, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης, δώσαμε φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία, για παράδειγμα, που άκουσα προηγουμένως. Δώσαμε φορολογικά κίνητρα για να γίνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, εξαιρετικά φορολογικά κίνητρα. Και φυσικά βοηθήσαμε και σημαντικά τα φυσικά πρόσωπα. Ξέρω ότι στη δύσκολη συγκυρία που περνάμε σήμερα, οι μειώσεις φόρων δεν έχουν την σημασία που αποδίδονται σε μια φυσιολογική εξέλιξη οικονομίας. Αλλά εδώ, στη Θεσσαλία που βρισκόμαστε, έχουμε μειώσει τον ένφια κατά 37% με μόνιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι 51 εκατομμύρια ευρώ περισσεύουν στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη στη Θεσσαλία, 6 εκατομμύρια στην Καρδίτσα, με μια μέση μείωση 35%. Ένα απτό παράδειγμα του πώς η μείωση των φόρων ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη για να καλύψει ένα μικρό μέρος από την δύσκολη καθημερινότητα. Συνεπώς, συμπέρασμα πρώτο. Είμαστε απολύτως συνεπείς σε ό,τι είχαμε δεσμευτεί απέναντι σε εσάς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κυρίως στην επιχειρηματικότητα, πριν τις εκλογές.
Δυστυχώς, στις αρχές του 2020 βρεθήκαμε σε μια πρωτόγνωρη εξωγενή κρίση. Τότε και πάλι, τα επιμελητήρια της χώρας, το επιμελητήριο της Καρδίτσας, οι αγαπητοί συνάδελφοί μου, εντός της κυβέρνησης, εντός του κοινοβουλίου, εξέφραζαν ένα προβληματισμό, μια αγωνία. Θα τα καταφέρουμε? Μήπως υπάρξει αύξηση των λουκέτων? Μήπως υπάρξει διόγκωση της ανεργίας? Και από κοινού τα καταφέραμε. Από κοινού κοινωνία και πολιτεία, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβέρνηση, εργαστήκαμε σκληρά, εργαστήκαμε μεθοδικά και καταφέραμε σήμερα να υπάρχουν αυτές οι 100 επιχειρήσεις εδώ και πολλές άλλες εκτός της έκθεσης. Βοηθήσαμε. Βοηθήσαμε γενναία, βοηθήσαμε τολμηρά, βοηθήσαμε καταβάλλοντας έγκαιρα, όταν υπήρχε ανάγκη, σημαντικούς πόρους για να χτίσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, πάντα επιλέγω ένα στοιχείο, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο δόθηκαν στη Θεσσαλία, 105 εκατομμύρια στην Καρδίτσα, να το πω διαφορετικά, 51.293 επιχειρήσεις στη Θεσσαλία πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, κανένας σας δεν πίστευε τον Απρίλιο-Μάιο του 2020 ότι ένα μήνα μετά θα πιστώνονταν στους λογαριασμούς σας χρηματικά ποσά. Μετά την πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή όλοι το πιστέψατε. 10.736 επιχειρήσεις μόνο στην Καρδίτσα πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή. Και πολλά άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβω γιατί τα έχει βιώσει ο καθένας από εσάς. Συνεπώς, νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος τα καταφέραμε. Και τι εννοώ εκ του αποτελέσματος? Η οικονομία ανέκαψε ισχυρά, οι επενδύσεις έχουν φτάσει σε υψηλό ρεκόρ, οι εξαγωγές έχουν υπερβεί το 41% του πλούτου, του ΑΕΠ δηλαδή, η βιομηχανική παραγωγή κινείται ικανοποιητικά, οι καταθέσεις των πολιτών αυξάνουν. Ξέρω ότι αυτό σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά στη Θεσσαλία, κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση καταθέσεων την τελευταία διετία. Στην Καρδίτσα οι καταθέσεις την τελευταία διετία είναι αυξημένες 184 εκατομμύρια. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου από κοινού. Δυστυχώς, στο μεσοδιάστημα εδώ βρεθήκατε αντιμέτωποι μια τρίτη κρίση, τον Ιαννό. Νέο πρόβλημα, εξωγενές πρόβλημα, φυσική καταστροφή και έπρεπε να αντιδράσουμε έγκαιρα, γρήγορα και συντονισμένα. Το συντονισμό, προφανώς, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, τον ανέλαβε ο αγαπητός μου φίλος ο Χρήστος. Και οφείλονται πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο, αλλά επειδή βλέπω κάποιους όρθιους συναδέλφους μου, τους λέω συναδέλφους στο Υπουργείο Οικονομικών, θέλω δημόσια να τους ευχαριστήσω. Όπως είναι για παράδειγμα η ΠΟΠ Πετρετόρου. Γιατί αυτοί έχουν δουλέψει μεθοδικά και έχουν έρθει ως δημόσιοι υπάλληλοι, ως δημόσιοι λειτουργοί, πολλές φορές στη Θεσσαλία για να συμβάλλουν. Έτσι, είπατε για κάποια μικρά παράπονα, κύριε Πρόεδρε, για κάποιες εκκρεμότητες, κύριε Δήμαρχε. Τα στοιχεία μου λένε ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχει αποζημιωθεί. Και στα φυσικά πρόσωπα, 2.212 στα 2.800. Άρα νομίζω ότι για πρώτη φορά δείξαμε γρήγορα αντανακλαστικά. Τα έχουμε κάνει όλα τέλεια? Όχι. Υπάρχουν καθυστερήσεις? Υπάρχουν σε ορισμένες πτυχές καθυστερήσεις. Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε με όρους ρεαλισμού να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις. Και πάνω που πήγαμε να σταθεροποιηθούμε, εκλεγήκαμε για ένα πρόγραμμα, το υλοποιήσαμε και το υλοποιούμε και εδώ στην Καρδίτσα, ειδικά στην Καρδίτσα, είχαμε υγειονομική κρίση, φυσικές καταστροφές και ενεργειακή κρίση με ψηλό πληθωρισμό. Και ερχόμαστε συνεπώς και πάλι να δείξουμε γρήγορα τα ανακλαστικά, να βρεθούμε κοντά σας, να καλύψουμε μέρος του κόστους της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα κράτος μέλος Ευρωζώνης να μπορέσει να καλύψει το σύνολο των απολειών αν δεν υπάρξουν οριζόντιες ευρωπαϊκές λύσεις. Ήρθαμε συνεπώς να επιδοτήσουμε γενναία
κυρίως φυσικά πρόσωπα, λιγότερο επιχειρήσεις για να είμαστε ειλικρινείς. Και ειδικά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ακόμα λιγότερο. Γιατί αυτή είναι η διαθέσιμη πόρη. Δίνουμε πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 για να καλύψουμε τμήμα του κόστους ενέργειας στις επιχειρήσεις και 4 δισεκατομμύρια ευρώ στα φυσικά πρόσωπα. Ερχόμαστε να επιδοτήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, από τις 14 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης και να δώσουμε και ένα πιο γενναίο πετρέλαιο θέρμανσης, επίδομα δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης. Αθροιστικά τα δύο υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ερχόμαστε μέσα από μια σειρά πολιτικών και πάλι να σταθούμε απέναντί σας και να σας κοιτάξουμε όχι θριαμβολογώντας, αλλά ούτε με ψημυρώντας και να αποδείξουμε ότι είμαστε κοντά σας για να τα καταφέρουμε και πάλι. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ακούμε την αγωνία σας, ακούμε τον προβληματισμό σας και προσπαθούμε κάθε φορά να επικαιροποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η πολιτεία μέσα από πολιτικές και πρωτοβουλίες για να βρεθούμε όσο γίνεται πιο κοντά σας. Δεν είναι εύκολη η συγκυρία, δεν είναι εύκολη η στιγμή, ούτε το 2023 θα είναι εύκολο. Δεν έχουμε περιόριστους δημοσιονομικούς πόρους, έχουμε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς πόρους. Αυτούς προέρχονται από εσάς. Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαχειρίζεται τα δικά σας χρήματα και προσπαθούμε αυτά να τα κατανείμουμε στην κοινωνία με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο και κοινωνικά δίκαιο, ώστε να μην βρεθούμε προαπρόπτου ή να επιστρέψουμε σε περιστάσεις που πρόσφατα ζήσαμε και θέλουμε να ξαναζήσουμε. Συνεπώς, δείχνοντας μέσα από κάποιες σκέψεις, κάποια λίγα στοιχεία, τι έχουμε κάνει, νομίζω ότι με αυτοπεποίθηση μπορώ να σας πω ότι είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε. Και πάλι θα τα καταφέρουμε να υπερβούμε και αυτή την κρίση με τις ελάχιστες δυνατές οικονομικές απώλειες και να βρεθούμε κοντά σας όσο χρειάζεται, όσο πιο γενναία είναι εφικτό για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να πετύχουμε υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Και κλείνω αυτή την σύντομη παρέμβασή μου με τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Μίλησα για υψηλή και διατηρήσιμη μεγέθυνση και το υπενήχθηκε με έμεσο τρόπο περιφερειάρχης. Πολλές φορές στη χώρα τι λέγαμε, παραγωγική ανασυγκρότηση οικονομίας. Το έλεγε το πολιτικό σύστημα επί χρόνια, επί δεκαετίες. Η κοινωνία δυσφορούσε ή δεν καταλάβαινε το περιεχόμενό της και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε πραγματικά και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα, για την εξωστρέφεια της χώρας, την εξωστρέφεια των περιφερειών, την εξωστρέφεια περιφερειακών ενωτήτων και πόλεων. Πολύ απλά τι σημαίνει αυτό? Ότι μια χώρα μπορεί να πετυχαίνει υψηλή ανάπτυξη, αλλά αυτή να την πετυχαίνει με κατανάλωση, η οποία κατανάλωση να προέρχεται από δανεικά. Δανεικά εντός χώρας, εκτός χώρας, άρα να υπάρχει μια ευημερία, η οποία όμως εδράζεται σε αθρά θεμέλια. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επενδύσουμε πιο πολύ στα άλλα δύο συστατικά του πλούτου. Όχι μόνο στην κατανάλωση, αλλά στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Και έχουμε καταφέρει, όταν λέω έχουμε καταφέρει, έχετε καταφέρει, η επιχειρηματικότητα έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία μέσα από αυτές τις δύσκολες, πρωτόγνωρες, εξωγενείς κρίσεις όχι μόνο να σταθεί όρθια, αλλά να ανακαλύψει η ίδια καινούργιες αγορές. Καινούργιες αγορές για να υπάρξει διαφοροποίηση και χωροταξική, αλλά και του προϊόντος. Άρα έτσι να αποκτήσει πολύ πιο γερές γραμμές άμυνας η ίδια η επιχειρηματικότητα για να ανταπεξέλθει στην όποια δυσκολία. Και σήμερα που μιλάμε, η χώρα φέτος θα έχει ρεκόρ ξένων επενδύσεων και σήμερα που μιλάμε, η χώρα θα έχει ρεκόρ εξαγωγών. Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών. Αυτό οφείλεται σε εσάς. Άρα, με την προσδοκία ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια και με τον κάθε μεμονωμένο επιχειρηματία. Θα συνεχίσουμε εμείς ως πολιτεία, εμείς ως κυβέρνηση, να ακούμε, να ενεργούμε γρήγορα,
έγκαιρα και αποτελεσματικά. Και εσείς να συμβάλλετε μέσα από την δημιουργία καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με καλύτερες αμοιβές, εκτιμώ ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε το στόχο για υψηλή και διατηρήσιμη μεγέθυνση, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, κηρύσω την έναρξη αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης, αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της Thessaly Expo 2022. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου να οδηγήσει τους προσκεκλημένους για το εθιμοτιμικό. Όλοι εμείς χαιρόμαστε πολύ που παρευρεθήκατε απόψε στην εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης και τις κοπέλες από το Χορευτικό Σύλλογο Καραγκούνα που έκαναν πιο όμορφη την εκδήλωσή μας. Να περάσω εγώ να μην σας ενοχλώ. Κύριε Υπουργέ, περιμένετε λιγάκι. Μην το κόψετε ακόμα, περίμενε. Τι να κόψουμε, μέχρι να μοιάσουμε τα μαχαίρια εδώ. Κρατήστε λίγο το σαλίδι, μην το κόψετε. Λίγο το κόψετε. Yeah.
Δεν βλέπω πίσω, να ξέρεις. Έτσι, πατή, δεν ξέρεις ουρουπία. Καναδά, Αμερική, είναι από τις επιχειρήσεις. Είδατε. Όχι, στρούσαμε. Ναι. Μια επιχείρηση που αντιστέκεται, που παράγει, που μεταποιεί. Καλωθεί, καλαβέλα, τα κουμιζάκια. Εδώ τα τρίκαλα. Τα επιμελητήρια πάντα. Τα προϊόντα εδώ.
Να δούμε μια φωτογραφία από εδώ μαζί. Γιολάντα, έτσι. Ναι. Με τους συναδέλφους Έλα. Μέχρι τώρα όπως όλοι παρουσιάζει τα προϊόντα, να καλύτερα έχει κεράσει. Όχι, έχουμε στέρνα στο στόμα μας. Εδώ. Και εγώ είναι σαν κουλέ για εσάς. Όχο. Δεν κρινιάζεις, δεν κρινιάζεις. Όχι, όχι. Έλα, άντε, την κανόνισες πάλι. Πες παράταση. Όχι, κατά την παράταση. Πότε τελείωσες. Πότε ήταν η προηγούμενη φορά που ήρθατε. Το 18 στην έκθεση την κύριο Τσάρα μαζί. Υπουργέ, μια φωτογραφία, ένα και λαμπρόπολο δείξα εδώ. Κυρίες. Καλησπέρα. Καλή δύναμη. Εσένα σε βγάλω να παίξω. Το όμορφα παίξω. Κώστα. Να είναι το διαμόρφο. Εδώ είναι η παιδιά που παράγεται το σκοπό. Γεια σας. Μια χαρά εσείς. Ναι. Το είναι η συνεδριστική τράπεζα Καρδίσας. Είναι μοντέλο τράπεζα. Αντί λίγο παιδιά, ανοίξτε λίγο να φάσετε. Και έχω και πολύ καλή. Πέτρε. Γιώργο, ο υπουργός είπε διψάει. Κύριε Ασκόνδρα, κύριε Ασκόνδρα. Πείστε. Υπουργέ, θα σου κεράσω εγώ γιατί δεν κερνάω. Έβαλε λίγο. Έβαλε, κύριε Σκοκοτή. Δεν γυρνάει κανένας, μόνο φωτογραφίες. Και εσείς κύριε Ασκόνδρα. Γεια σας. Θα τη στείλουμε. Θα τη στείλουμε στο Μασούτι αυτό. Εάν μειώσει λίγο ακόμα τις τιμές, όχι σε 50%, βεβαίως. Στέλνω άλλες 10 τώρα. Βεβαίως. Εντάξει, έλα Πέτρο, έλα Πέτρο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζή, γίνεται ένας καλός αγώνας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Εγώ. Κύριε Πουγγέ. Ναι.
Καλώς Η γαλλική εταιρεία που είναι αντίστοιχη η μεγαλύτερη παίρνει το αλουμίνιο από την Εξάλλου. Το οποίο και εμείς παίρνουμε από την Εξάλλου. Μπορούμε να φύγουμε τώρα και από την Εξάλλου. Για πού είστε εκεί. Σημαίνους Κωνσταντίνους, όλοι εδώ είναι παλιοί που μας πρόεδροι. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει τράπεζα. Είναι ο ιδρυτικός πρόεδρος. Και πρώην πρόεδρος του Δημητρίου Καρδίτσας. Πήρα ένα ρίσκο, έβαλε το κεφάλι μια νύχτα. Τι συμβαίνω. Εγώ πήρα ο κύριος. Είμαι γραφτήρα. Τι κάνεις. Έγινε την επιχειρότητα. Να είσαι καλά. Νομίζω θα πάει καλά. Είμαστε καλά. Εδώ είναι ο Βαγγέλης ο θεολόγος, ο φιλόλογος. Πες την Τίνα να έχει κατά νου να... Πού το δείχνει. Καλάξια. Να τελειώσουμε λίγο την αγριότητα αυτόν τον μήνα, Νοέμβριο, θα σας βγάλουμε. Μια τοπική επιχείρηση, κύριε Υπουργέ. Πρωτοποριακή. Καλώς ήρθατε στην Καρδίτσα. Είναι μια εταιρεία πολλών ετών που παράγει μονοτικά υλικά στην Καρδίτσα. Τι κάνεις, καλά είσαι. Εδώ κύριε Υπουργέ, δύο λεπτάκια εδώ μέσα. Μια φωτογραφία με τα παιδιά. Έλα Κώστα, γύρω, γύρω. Κύριε Σκονδρά. Βεβαίως. Εδώ όλοι μαζί. Έλα να έχουμε πολυχρωμία. Ναι. Πρέπει να σου πω το εξής, ότι το επιμελητήριο μας βάβευσε για την εξωστρέφεια που πήγε η εταιρεία. Γιατί 29 συνεχίζει σε 22 εκθέσεις στην Ελλάδα και τα εξωτερικά. Και εμείς όταν πηγαίναμε στην Πατιμά, στο Παρίσι, στην Πολωνία, δεν πήραμε αρχικά σκαρδίτσα, αλλά το δημοσιεύαμε συνέχεια. Για να παρασύρουμε και κανένα, μα πού να παίξω. Παρασύρθηκα. Θα μπορούσε να δούμε. Να δούμε λίγο τα λεπτά. Να δούμε λίγο τα λεπτά. Γεια σας κύριε Υπουργέ, Παναγιώτης Στασιόπουλος. Πολλοκτώμενος. Τα στρώματα ελληνικά για την Ελλάδα.
Θα μας κεράσει κάτι γρήγορα. Βγάλουμε και στο δικό σου. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Το καρδιτσότικο λουκάνικο. Έλα βγάλουμε μια φωτογραφία που μέσα. Βγάλουμε μια φωτογραφία. Τέλει και κύριος Αγνιάδης, θα βγάλουμε μια ειδική φωτογραφία με τον Εσύ είσαι πρόεδρο, είσαι Super League. Μην το βλέπεις, εσύ είμαστε στο δεύτερη κατηγορία. Δεν είχαμε καλή κουβέντα. Δημήτρη, γύρω λίγο από εδώ. Δημήτρη. Λίγο να... Τώρα να σου πω, πώς θα τα δείτε. Θα το εξελίσω. Είμαι μέσα, άμα θες. Αν θέλετε λίγο πίσω για να είμαστε ok όλοι. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Θα είσαι στο μας εδώ. Κύριε Υπουργέ, εδώ. Εντάξει. Θα να βγαστούν πάρα πολύ. Θα γυρίζω από καμπίτσα. Λεφτά να με δώσουμε. Μη φωνάζεις. Στο τέλος έχει καταλήγει μόνο. Μας κερδίσανε. Λέεις και φωνέβεις. Άρα λεφτά. Να είστε καλά. Γνωριστήκαμε και πριν στο άλλο παιδί. Σ' ακούσαμε. Εσύ δεν είπες αν κάνει κάτι καλό. Ναι. Θα βγάλουμε τώρα που κάναμε. Αυτό που ήταν πρώτα πριν στο παιδί του ήταν μια παροδία. Μας το αλλάξαμε. Καλά το χρήσιμο ήταν απέναντι. Ωραία. Εδώ πρέπει να είστε εσείς, καλά. Ναι, ναι, κάτω, κάτω, στην ευθεία. Εδώ έχουμε τον κύριο Λιάπας από τον Μιζάκη. Μπορούμε να έχουμε από ένα. Βεβαίως. Κωστά, Κωστά. Ένα τσιμπουλάκι, κύριε.
Λέγε, τι. Οπότε δεν θα πιούμε. Δεν θέλει να κοιμάσουμε. Όχι, μας λένε, πιέζει. Αγριεύουν τα πράγματα. Αγριεύουν τα πράγματα. Να είμαστε καλά όλοι. Ναι, ναι, λίγο, πιέζεις, λίγο βάζουμε, λίγο, 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 λίγο. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά. Βιολογικά κρασιά, η κοπελιά. Και ένα βιολογικό κρασί των υπουργών. Είσαι εξαγωγική στην Αμερική. Βάλε εξαγωγή. Βάλε κρασί. Ναι, όχι. Βάλε κρασί. Πού είστε, βάλε κρασί των υπουργών. Πρώτη, δεν είμαι κρασιά εκεί. Πολύ ωραία. Θα σα ενημερώσω σχετικά. Υπάρχουν έτσι αρκετά σημεία που πλάνε τα κρασιά. Βάλε αυτό, βάλε αυτό. Εγώ στην κυρία πιστεύω. Θα σας βάλω το άφρο, φυσικό άφρο. Έτσι, λιμιώνα, τοπική φαρμαζιότητα την κυρία. Βιολογικά, φυσικά κρασιά, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα και χωρίς ποιότητα. Καινοτομίες. Θα κάνουμε ειλικρινείς και όλα αυτά που δεν έχει μέσα να τα έχει πάλι τα τόπια. Είμαι σίγουρη. Αλλά και η ποιότητα. Κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Γεια σας. Δεν θα ξεπερδέψετε αυτό. Όχι, όχι, θα τελειώσουμε την έκθεση μαζί. Ένα έκθεση διάδομος, τον Υπουργείο Οικονομικών, τελειώσαμε. Κύριε Υπουργέ, απέναντι. Είμαι ο πρόεδρος του Συντηρισμού Βέβαιος Γιώργος, εκπροσωπώ 600 μέλη από την Καταγραφίστα, σχετικά με το πρόβλημα του γάλα, το γυαλισμό του γάλα και το γύρισμα του γάλα. Και λίγο δύσκολα. Δύσκολα. Ζητάμε το εξής, ξέρω αν σου λέει αυτό το ΦΠΑ το 13% θα τρώγουμε. Για να το πάμε στα 6, money man, χτυλοδρόμοι που να πάμε 10 λεπτά στο γάλα, ώστε να αλλάξει όλη την διαδικασία. Και δύο δύσκολα. Όχι, δεν θα αλλάξει. Δεν θα πρέπει να πούμε σε κάτω στο 13%. Γεια σας. Δεν θα παίξει έξω το κράτος, δεν μπορείς. Σας καλώς ορίσατε όλους δήμαρχους, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στον περίπτερο. Μπορούμε να κεράσουμε σπιτικές αγραφιώτικες σπίτες. Η λίμνη είναι εδώ. Και κερνάμε ωραίες σπίτες. Θα σας κεράσουμε σπίτες. Κεράσουμε τον Περιφερειάρχη. Έλα, έλα, χωρίς... Λοιπόν, και εγώ σας μάθησα αυτό το κομματάκι εδώ που είναι μικρό. Αυτό είναι μπατζίνα που λέμε. Α, μπράβο. Δεν έβαλα μέσα ζεστή κύδρουση. Είναι περιφερειάρχα. Όχι. Μπατζίνα. Λοιπόν. Μπατζίνα. Σε έχω να λάβεις. Καλά. Πρόεδρε, ένα κρασί με σελίγολα. Πάρτε να πάρει αυτό. Εντάξει, όλα καλά πήγαν. Οπότε τώρα είναι για την χαλάρωση. Μαρκέ, τα φωτογραφία εδώ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Αλλά έχουν πήγαινε από εκεί να βγάλει μια φωτογραφία. Πήγαινε από εκεί. Ελάτε από εδώ να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Αυτή είναι μια φωτογραφία τώρα. Έλα, έλα. Στο δίπλα σε το πορτοκαλί είναι το κέντρο που έχουμε στο ΠΕΠ. Ξεκινάμε σήμερα βγήκε ένα αποτελέσμα του ΑΣΕΠ και ξεκινάμε ένα στο Οκτώβριο. Γυρίστε και μπροστά εδώ. Έτσι και εγώ. Έλα, έλα. Α, και ο κύριος Σταϊκούρας. Έλα, πίσω, έλα. Για να παιξιακή καρδίτσα. Εδώ είναι ο δημιουργός, ο Βασίλης Ομπέλης. Έτσι ο παλαιός. Πάμε. Πάμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα θα μου επιτρέψεις. Επίσης έχουμε το Σύλλογο Επιτραπεζίων στην Καρδίτσα. Υποδεχόμαστε κόσμο για να παίζουμε και προσπαθούμε μέσω του Επιτραπεζίου να περάσουμε στην εκπαίδευση, να γίνει ένα κομμάτι της εκπαίδευσης, να εμπλουματώσουμε στην εκπαίδευση. Να είστε καλά. Εγώ χάρηκα. Παραγωγός με Αλλιώς την πάτσε. Είναι ανοιχτό. Ανοιχτό. Ποια φωτογράφω. Θα το πιάσω έτσι ακριβώς. Πιάστο. Θα σας φιλοξενήσουμε εμείς εκεί. Τι έγινε. Εντάξει, δεν έχει πλάκα. Κύριε Υπουργέ, βάλετε κοντά τα κυρία
από μία με την πατέρα. Θέλετε μόνο σας, θέλετε μόνο σας. Μόνο σας, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, ένα βήμα πίσω, τετράει ανάποδα, πέντε, λίγο πίσω ένα βήμα. Πέντε, τρία, δύο, ένα, μένετε, μένετε, βγήκε η φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θα γράψετε το μέλη το δικό σου. Ευχαριστούμε εμείς το μέλη. Θα γίνει αμέσως. Πριν, έχετε ένα Gmail, θα αφήνετε στο μέλη σας, ό,τι θέλετε εσείς. Κάτσε πως κάνουμε διόρθωση. Πηγαίνω πίσω. Με δικού θεσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ισπανία, εδώ τους αγιωματοτρόπους τους είδαμε. Είδαμε. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Ο Βουλμόπουλος είναι ο καθηγητής και φίλος. Έχουμε καινοτόμα προϊόντα. Στο πρωινό μας έχουμε ως βάση τη φράουλα και το φρούτι. Στο μεσημεριανό μας έχουμε αξιοποιήσει τύπο προϊόντα που γενικά πετύχουν την βιομηχανία. Συγκεκριμένα από ντομάτα, λαχανίδα, καρότο μαζί με κάποια όσπρια στο και στο πρωινό μας έχουμε κρόκο κοζάνι, σιδερίδι. Το πρωινό. Ναι, το πρωινό. Αυτό είναι το πέρα. Ναι, αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Δεν λείπει ποτέ από την έκθεση, κύριε Υπουργέ. Φέτος ειδικά δεν θα λείψετε καθόλου. Ναι, κάνε μια φωτογραφία. Αφεντικό, αφεντικό. Καλούμε μία βαγιά τώρα. Πώς? Γεια σας. Αγωνιστές. Με μια μεγάλη στο Ιαννό, αλλά τα πήραμε τα λεφτά. Ναι. Τα πήραμε. 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 Ναι. Βοήθησε ο Δημητρίος αυτό. Ναι. Ναι. Βάλε μας μία μόνο. Πώς είστε ρε παιδιά, είστε καλά. Βγάλε μας. Πού να ξέρω ποτέ είσαι εσύ. Αλλά δεν είμαι ανοιγό. Ο κύριος Κίτσος. Δύο, όχι ένα. Το ένα, το ένα, μην κάνει κάτι. Πώς είναι. Ωραία. Τι έβγαλε ο τίτλος. Θα φέρει τα μπουκαλάκι γάρο. Δεν έχουμε τα μπουκαλάκι. Δεν έχουμε γάρο. Θέλεις το γάρο, θέλεις το γάρο. Γεια σου, ρε Κίσα. Λάβρο. Λάβρο. Έλα. Όχι, ρε όμορφο,
Μία φωτογραφία. Μία γρήγορα μόνη τους. Μία μόνη τους. Άσε σακούλα κάτω. Εντάξει.